Εκτός βρεφικών σταθμών, θα μείνουν όπως όλα δείχνουν και φέτος αρκετά βρέφη από το Ηράκλειο, που αν και οι οικογένειές τους είδαν στα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ ότι έχουν επιλεγεί, ο αριθμός των επιλεγμένων υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. Παλιά, πριν 3 χρόνια τουλάχιστον, όσες θέσεις δίναμε εμείς στο ΕΣΠΑ, τόσα βάση μας στέλνανε. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και ειδικά για τα βρέφη μας στέλνουν πολύ περισσότερα βάουτσερ από τις θέσεις που έχουμε δώσει. Τριπλάσια πολλές φορές. Με αποτέλεσμα μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία που δεν θα έπρεπε και με βάση την οριοδότηση του ΕΣΠΑ κάνουμε την επιλογή. Κι αν κάποιες οικογένειες υπολόγιζαν ότι όσα παιδιά δεν μπορούν να καλυφθούν από τις δομές του Δήμου Ηρακλείου, θα μπορούσαν να ελπίζουν σε ιδιωτικούς βρεφικούς σταθμούς που συμμετέχουν στο ΕΣΠΑ, όπως εξήγησε ο κ. Βουρεξάκης, οι θέσεις σε ένα μεγάλο βαθμό είναι στις ιδιωτικές δομές κλεισμένες προπολού. Έχει παρατηρηθεί ότι οι θέσεις αυτές είναι, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες των γονέων, ότι είναι κλεισμένες από πριν. Προφανώς, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα. Είχαμε προηγούμενα χρόνια κάποιους γονείς. Κατάνθεση για τους γονείς δεν αλλάζουν. Σε ό,τι αφορά πάντως τα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ, ξεκίνησε από χθες και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή η διαδικασία κατάθεσης πρόσκλησης βάουτσερ στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, με τις οικογένειες που τα παιδιά τους έχουν επιλεγεί να πρέπει να καταθέτουν τα έγγραφα που απαιτούνται για να μπορέσουν σε δεύτερο επίπεδο να περιμένουν την επιλογή με βάση τη μοριοδότηση και όχι τη σειρά προτεραιότητας. Για τους πρώτους τώρα θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή να μας φέρουν τα βάουτσερ μαζί με τη μοριοδότηση που έχει βγει. Αυτό θα το εκτυπώνουν από μέσα από την ΕΤΑ. Όλοι πλέον οι γονείς ξέρουν τη διαδικασία και εμείς την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε την αξιολόγηση. Μετά που θα γίνει η αξιολόγηση, θα μπούμε στη διαδικασία να βγάλουμε τα αποτελέσματα του Δήμου Ηρακλείου. Τον αιτήσιο μου γίνεται μέσω του Δήμου Ηρακλείου, διότι θα ξέρουμε ποιοι έχουν μπει με το ΕΣΠΑ. Έχει πάρθει απόφαση αυτοί που έχουν επιλεγεί από το ΕΣΠΑ να αποκλείονται από τις αιτήσεις του Δήμου. Είναι λογικό αυτό. Οπότε περίπου στις 15 με 20 του Αυγούστου θα είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε και τα οριστικά αποτελέσματα του Δήμου Ηρακλείου. Την ίδια ώρα πάντως, με τα χαρτιά τους στα χέρια, θα πρέπει να βρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι να στελεχώσουν τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία υποβολής που ξεκινάει από αύριο θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Αυγούστου και αφορά στην πρόσληψη 77 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παραδικών αναγκών.